ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Action. Ξανθιώτισες, ξανθιώτες, ο πόλεμος άρχισε. Ο Μουσολίνι, παλιός εχθρός της πατρίδας μας, το θεωρεί ευκολία και τρέχει να την κατακτήσει. Έχει ξεχάσει πως αυτή η χώρα πριν χιλιάδες χρόνια είπε το μολό λαδέ. Έχει ξεχάσει ότι τη χώρα αυτή την υπερασπίζονται οι απόγονοι του Λεωνίδα και του Διάκου. Έχει ξεχάσει ότι είναι η μάνα που γέννησε τον Κολοκοτρώνη και τον Κανάλι, την Τζαμπέλαινα και την Κουμπουλίνα. Δεν σκέφτηκε τίποτα από όλα αυτά και με μεγάλη αυτάδεια ζητάμε τον προσευχή του να ξέχασε εκείνη αυγή της 28 Οκτωβρίου 1940 να του παραδοθεί η Ελλάδα. Πώς ήταν δυνατόν τα παιδιά της να... Η στρατιωτική παρέλαση κλείνει η μπάντα του Δέλτα Σώματος Στρατού. Μαζί με τη σημαία χαιρετίστε τους αθάνατους, τα λαμπρά παλικάρια που έπεσαν για αυτήν. Η σημαία μας σχηματίζει περήφανη, σίγουρη ότι την κρατούν άξια χέρια. Ακολουθεί τμήμα πολεμικών σημαιών, το σχηματισμό και μονάδων φρουράς Ξάνθης. Ας τις χειροκροτήσουμε θερμά και ας σας δούμε σίγουροι για το μέλλον. Ακολουθούν τα πεζοπόρα τμήματα, οι πρωτομάστορες της νίκης, το δαυροστεφανωμένο πεζικό μας, οι θρυλικοί μαυροσκούφιδες, το ένδοξο πυροβολικό, οι λεβέντες του μηχανικού και των διαβιβάσεων. Ας τους χειροκροτήσουμε θερμά για το παράστημά τους και τους άψογους σχηματισμούς. Το Δέλτα Σώμα Στρατού Θράκη, εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μέσα και με υψηλό φρόνημα, αποτελεί δύναμη αποτροπής για κάθε επίδοξο εισβολέα στη τραγική γη και εγγύηση ασφάλειας των κατοίκων της. Στα παρελάμβαντα τμήματα συμμετέχει και μία δημιουργία η οποία επιδεικνύει την εμφάνιση του σύγχρονου στρατού μας στο πεδίο της μάχης που του επιτρέπει να επιχειρεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες ημέρα και νύχτα. Καμαρώστε τα στρατευμένα νιάτα της πατρίδας μας που αποτελούν τον φόβο και τον τρόμο του εχθρού και συνάμα το καμάρι και τη λεβεδιά του κάθε Έλληνα. Είναι βαρύ το φορτίο της ιστορίας που έχουν στις πλάτες τους τα στρατευμένα αυτά παιδιά. Κουβαλούν 35 αιώνες ένδοξης ιστορίας, μιας ιστορίας μοναδικής σε ηρωισμούς, απαράμιλης σε θυσίες και αξεπέραστης σε αγώνες για την ελευθερία. Περνάει ο στρατός της Ελλάδας, ο φρουρός και η ασπίδα του έθνους. Η δύναμη που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τη τιμή της πατρίδας. Στην ωραία Ελλάδα του Πόντου. Και όταν δέχτηκαν το μικρό χάρισμα της μοίρας, ζητούσαν να εψυχώνονται με το τραγούδι «Η Ρωμανία και νεπέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο». Για πάνω από 40 χρόνια, με την πλούσια δράση και παρουσία τους, συνεχίζουν να προβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα του αλυσμόνη του Πόντου. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, ο ελληνικός στρατός πρόσθεσε στην νεότερη ιστορία μας νέες σελίδες δόξας, πολεμώντας εναντίον των μεραρχών του Μουσολίνη στα χιονισμένα βουνά του αλβανικού μετόπου. Τα μαύρα σύννεφα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκονται ήδη πάνω από την Ευρώπη. Το καλοκαίρι του 1940 η Γερμανία έχει ήδη κατακτήσει τη Γαλλία και στη θάλασσα της μάχης μένεται η μάχη της Αγγλίας. Σύλλογος Σαρακατσάνων Ολεπενιώτης. Οι Σαρακατσάνοι, παιδιά του βουνού και του λόγου, ποτέ δεν έγιναν αραγιάδες. Ο χαρακτήρας, το πνεύμα της ανεξαρτησίας, το ανυπότακτο και αντίθασο της ψυχής τους, είναι δείγματα της σαρακατσάνικης αδύρλωτης ψυχολογίας τους. Σύλλογος Φελοποννησίων Ομού Ξάνθης, ο γέρος του Μοριά. Τώρα περνάει από μπροστά μας ο Σύλλογος Φελοποννησίων Ομού Ξάνθης με τα λάβαρα της Επαναστάσεως και της Νίκης, κρατώντας τα οι απόγονοι του Κολοκοτρώνη, του Παπαφλέσσα, του Μαπαμπρομικάλη και άλλων ηρών του 1821.
Σύλλογος Κυπρίων Ομού Ξάνθης. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ομού Ξάνθης ιδρύθηκε το 1989. Με τις πολύπλευρες δράσεις του προβάλλει την πολιτιστική μας κληρονομιά και συνεισφέρει στη στενότερη συνεργασία Θράκης-Κύπρου. Μερικά από τα έργα του, η ίδρυση Άλσους Αγνοούμενος στα Άβδυρα και το Μουσείο Γρηγορίου Αυξαντίου στο Αυξέντιο Ξάνθης. Θέλοντας να δοξάσει τον αγώνα αντίστασης κατά των δυνάμεων του άξονα του 40 και την συνεισφορά των 30.000 Κυπρίων, ανδρών και γυναικών, μπορούσε να καθυστερήσει τον πόλεμο με τις δυνάμεις του άξονα, μάταια. Περίπου στις 3 τα ξημερώματα της 28 Οκτωβρίου του 1940, η τότε Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τηλεσίγραφο δια του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος τα απέδωσε ιδιόχειρα στον Ιόνι Μεταξά και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού. Μετά την ανάγνωση του κειμένου, Μεταξάς έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλό πρέσβη και του απάντησε: «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο». Το πρώτο δημοτικό σχολείο Ξάνθης. Δύο ώρες μετά την επίδοση του Ιταλικού τελεσίγραφου ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με εισβολή των Ιταλικών στρατευμάτων στην Ήπειρο. Όλο το ελληνικό έθνος εξεγέρθηκε κατά του επιδρομέα. «Όχι», πρωτοφώναξαν απ' άκρο εις άκρο της χώρας όλοι οι Έλληνες. «Όχι», αντιλάλησε στις κορφές των συνόρων, στις θάλασσες και στους εθέρες. «Όχι στην υποταγή και την κατάληψη της ελευθερίας». «Όχι στο φασισμό». «Όχι στο ναζισμό». Από την εξέδρα των διαπισήμων περνάει το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ξάνθης. Το ασύγκριτο, το μοναδικό όχι, που δείχνει όλο το θάρρος και τη δύναμη της φυλής μας, όλη την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει μέσα της η αθάνατη ελληνική ψυχή. Αυτή την ημέρα γιορτάζουμε σήμερα. Αυτή τη διτανομαχία θυμόμαστε. Μια λέξη με τρία γράμματα περικλεί το ηθικό μεγαλείο του Έλληνα στις χρησιμότερες φάσεις της ιστορίας. Το όχι. Όχι, δεν θα παραδοθούμε. Όχι, θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Με αυτή τη λέξη απάντησε ο λαός μας που αναδεικνύει το άθλημα και το αθλητικό πνεύμα στα μικρά παιδιά με ευγένεια, πειθαρχία, σεβασμό και αυτοάμυνα. Οι προκλήσεις των Ιταλών σε βάρος της χώρας μας αρχίζουν από νωρίς. Κορυφώνονται όμως με το γνωστό επεισόδιο στην Τίνο, το τερπιλισμό της Έλλης, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Παναγίας. Είναι ο προάγγελος της Ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα που προετοιμάζεται με κάθε μυστικότητα πριν αυτή εκδηλωθεί στις 28 Οκτωβρίου του 1940. We'll be right back.
ανακοινώσεις στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης κ. Αθανάσιο Μπαλέρμπα, το τέλος των πολιτικών τμήματων της παρέλασης. Σε λίγο αρχίζει η παρέλαση του στρατού μας. Δώσει φόρο τιμής στις Κύπριες γυναίκες για τον ηρωισμό και την αντρία τους. Τιμή και δόξα. Σύλλογος Ευρυτών Ξάνθης. Με πλούσια δραστηριότητα και παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα, προβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα του Εύρου, προσπαθώντας για τη διάσωση, διατήρηση και περαιτέρω διάδοση των παραδόσεων. Σύλλογος Ποντίων Χορευτών Τραντέλενες. Σκοπός του είναι να κρατήσει ζωντανή την παράδοση και την ιστορία της ποντιακής ράτσας. Φασιστικές δυνάμεις του Μουσολίνη έχουν ήδη αποβιβαστεί στην Αλβανία. Στόχος του Ιταλού δικτάκτορα η κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο και η επίταξη μιας αυτονίκης που θα τον ανέβαζε στην υπόλοιψη του μεγάλου συμμάχου του Χίτλερ. Ακολουθεί ο χορευτικός όμιλος Ξάνθης. Νέοι άνθρωποι με φρέσκες ιδέες, με ζωντάνια, μεράκι, γνώση και ιδιαίτερη αγάπη για την παράδοση ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν μια δομή που αφορά τη λαογραφία. Τα μέλη του χορευτικού ομίλου Ξάνθης είναι έμπειρα στους τομείς της παράδοσης και της λαογραφίας. Με την πολύχρονη διαδρομή τους προσπαθούν να μεταλαβεύσουν τις γνώσεις τους και να διαδώσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα στον χρόνο. Απέναντι από το χώρο των επισήμων. Με τα εμβατήριά της θα συνοδεύσει την παράσταση των στρατιωτικών τμήματων, συγκνώντας μέσα μας ηρωικές μνήμες από τις έντονες στιγμές του ελληνισμού, προκαλώντας δίκη ενθουσιασμού και περηφάνειας σε όλους και όλες μας. Ήταν ιδιαίτερη η χαρά, η συγκίνηση και η τιμή να παραστώ σε εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στην όμορφη Αγρινική Ξάνθη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Γνωρίζουμε όλοι τη σημασία της επετείου και σε αυτούς που αναρωτιούνται γιατί γιορτάζουμε την έναρξη του αγώνα μας κατά του φασισμού και του ναζισμού, όπως και την έναρξη της επαναστάσεώς μας, η απάντηση είναι μία. Ήθελε μεγάλη ψυχή, ήθελε μεγάλη δύναμη εσωτερική και κουράγιο για έναν λαό να σταθεί απέναντι στην φασιστική και ναζιστική υπερδύναμη της εποχής, όπως επίσης ήθελε και μεγάλη ψυχή για το γένος μας να επαναστατήσει εναντίον μιας μεγάλης αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν γιορτάζουμε αυτή την ψυχία του ελληνικού λαού, τις θυσίες από απλούς καθημερινούς ανθρώπους που δεν σκέφτηκαν την προσωπική τους ζωή, δεν σκέφτηκαν την καθημερινότητά τους και δώσαν το αίμα τους και την ζωή τους για να υπερασπιστούν τις πανελλήνιες διαχρονικές αξίες που διαπνέει το έθνος μας, την αγάπη στην ελευθερία, την αγάπη στην ανεξαρτησία, την αγάπη για τον άνθρωπο και την αξία του ανθρώπου, για τα προσωπικά ατομικά δικαιώματα που η δημοκρατία μας θέλει να εγγυάται.
Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί ενωμένοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μας ενώνουν. Όλοι μαζί λοιπόν με ομοψυχία να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. 28 Οκτωβρίου, ημέρα δόξης, χαράς, δοξολογίας, ευχαριστειών, αλλά ημέρα μνήμης και ημέρα χρέους. Ευχαριστίες στους προγόνους μας, οι οποίοι με το όχι που είπαν διέσωσαν την αξιοπρέπεια όλου του πολιτισμένου κόσμου, αφού όλοι οι λαοί είχαν υποταχθεί στον άξονα. Και μόνο ο ελληνικός λαός είχε το κουράγιο να πει όχι, δεν περνάτε. Είναι η μέρα δοξολογίας στον Άγιο Θεό και στην υπέρμαχο στρατηγό την Παναγία. Είναι η μέρα μνήμης. Να θυμηθούμε όλους εκείνους οι οποίοι στα βουνά της Αλβανίας, αργότερα στην γερμανική και βουλγαρική κατοχή εδώ, υπέφεραν και άφησαν τα οστά τους προσφορά στην πατρίδα. Αλλά είναι και η μέρα χρέους για μας τους σημερινούς Έλληνες. Να έχουμε το αγωνιστικό φρόνημα των προγόνων μας. Να διατηρήσουμε την ενότητά μας. Γιατί κάθε φορά που είμαστε ενωμένοι πραγματοποιήσουμε θαύματα. Και όταν μπήκε το μικρόβιο της διχόνοιας, μηνύσαμε συμφορές. Καμαρώσαμε στην παρέλαση τη μαθητιώτισσα νεολαία, τα στρατευμένα μας παιδιά, τους πολιτιστικούς συλλόγους που διασώζουν την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό μας και εύχομαι στο λαό μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ειρήνη και τα έτη όλων να είναι πολλά και ευλογημένα. Να είστε καλά. Στο 8 Οκτωβρίου, τρία γράμματα, μία μικρή λέξη με τόσο πολύ μεγάλη σημασία, με τόσο πολύ σένος. Μας περνούν μηνύματα αγωγιάς, μηνύματα θάρρους, μηνύματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα υπερασπιζόμαστε για να τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας και όλα αυτά που με τη ζωή τους μας προσέφεραν την ελευθερία της πατρίδας μας. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους.